Καλημέρα σας και εδώ είμαστε παρέα και σήμερα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Και τι μου κάνετε και πώς μου είστε, βρε καλά μου, βρε αγαπημένα μου παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτή η εκπομπή από μισά ώρη έχει γίνει πια μονόωρη, οπότε θα κάνουμε παρέα περισσότερη ώρα κάθε μέρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι στο τέλος της εκπομπής είναι αυτό που ακούτε στο μισό, βασικά στο δεύτερο μισό της εκπομπής για να τα λέω πιο σωστά. Άκουγα τέλος του Σαββατοκύριακο ότι στην παρέα μου θα είναι ο Δέλτα. Θα καταλάβετε τι είναι η Δέλτα, θα το γνωρίσετε το Δέλτα. Είναι ένα γλυκύτατο παιδί, ένας πολύ πολύ ταλαντούχος, έτσι, ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης που ασχολείται με τη ροκ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μόλις έρθει, γιατί θέλω και εγώ πάρα πολύ και ανυπομονώ να το γνωρίσω. Λοιπόν, Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω πολύ ωραία θεματάκια σήμερα. Λοιπόν, αρχικά, πριν από όλα, θέλω να σας μιλήσω, πριν ξεκινήσω δηλαδή να λέμε εδώ τα θεματάκια της εκπομπής, θέλω να σας μιλήσω για το Λαμπάντα, παιδιά, το οποίο έρχεται στην Ελλάδα και είναι πραγματικά το μεγαλύτερο boy band show που δημιούργησε τους πολυβραβευμένους φυσικά CNCO και θα απογειώσει, παιδιά, για τα δικά σας όνειρα. Αν είσαστε πάνω από 14 ετών, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Εκεί φυσικά θα είναι η Έλενη Φουρέιρα, ο Θοδωρής Μαραντίνης, αλλά και ο Μιχάλης Πουινέλης. Παρουσιάστρια του show θα είναι η Άννα Μαρία Βέλη. Θέλω να σας πω ότι στις auditions, εκτός από τους κριτές, δυνατότητα ψήφου μέσω application έχουν και τα κορίτσια που βρίσκονται στο πλατό, υπέροχο και αυτό, και γενικότερα είναι από τα μεγαλύτερα φυσικά σόου το οποίο έρχεται στο Open TV. Λοιπόν, να σας πω ότι οι νικητές κερδίζουν συμβόλαιο με την Panic Records και 50.000 ευρώ. Γι' αυτό έχει έρθει το Λαμπάντα για να αλλάξει πραγματικά τη ζωή πάρα πολλών αγοριών. Λοιπόν, μιας και λέω να αλλάξει τη ζωή, όταν ήμουν στην Αγγλία, ανακάλυψα τις Kardashians και ανακάλυψα το Keeping Up with the Kardashians. Θυμάμαι λοιπόν, τότε ήταν αυτό το guilty pleasure το οποίο εμένα μου άρεσε να λέω και το λέγαμε πάρα πολύ με την κολλητή μου για τις Kardashians, γιατί ήταν ένα reality, τότε ήταν ένα reality το οποίο δεν είχε πάρει την έκταση που έχει πάρει τώρα, φυσικά, έτσι, γιατί και τα social media τότε ήταν στην αρχή τους. Anyway, και δεν είχαμε τι να κάνουμε πολλές φορές, οπότε καθόμασταν μέσα στο σπίτι, γιατί δεν βγαίναμε και συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, καθόμασταν μέσα στο σπίτι, λοιπόν, και το διάλειμμα μας ήταν να κάτσουμε να βλέπουμε Kardashians. Πάρα πολύ είχα παρακολουθήσει, λοιπόν, και είχα αγαπήσει και συμπαθήσει πάρα πολύ την Khloe Kardashian. Μια Khloe Kardashian, η οποία όμως, για κάποιο λόγο στο κεφάλι της, είχε ότι ήταν ή υιοθετημένη, ή ότι ήταν παιδί κάποιου άλλου. Δεν ήταν δηλαδή παιδί του Kardashian. Ήταν παιδί μάλλον κάποιου άλλου. Τώρα, γιατί της είχε μπει αυτό στο κεφάλι? Αυτό της είχε μπει στο κεφάλι γιατί είχε συνειδητοποιήσει και είχε παρατηρήσει ότι δεν έμοιαζε με καμία από τις αδερφές της. Δεν έμοιαζε ούτε με την, Kim και δεν έμοιαζε ούτε με την Courtney. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν έμοιαζε ούτε και με την Kylie, ούτε και με την Kendall. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι παιδί, ας πούμε, του Kris Jenner, ο οποίος δεν είναι πια. Του Bruce Jenner, συγγνώμη, ο οποίος πια δεν είναι ο Bruce, είναι η Caitlyn. Καλά τα λέω στο ρόπο. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν ήταν παιδί, αλλά ούτε και του Kardashian, γιατί δεν έπαιζε ούτε με την Kim, αλλά ούτε και με την Khloe. Ούτε με την Kim, αλλά ούτε και με την Courtney. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τα πολλά, θυμάμαι σε πάρα πολλά επεισόδια να κλαίει, χωρίς λόγο και αφορμή φυσικά. Να κλαίει γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετική, να κλαίει γιατί είναι διαφορετική στην εξωτερική της εμφάνιση, γιατί είναι διαφορετική γιατί είναι διαφορετικά μέχρι και τα μαλλιά της σε κάποια περίοδο της ζωής της έκλαιγε, και τα κιλά της επίσης. Και αποφάσισε κάποια στιγμή να πάει να κάνει ένα τεστ DNA. Βγήκε λοιπόν αυτό το τεστ DNA. Το οποίο η φανατική της σειράς το περιμέναμε πως και πως. Εγώ είχα ξεχάσει ότι είχε πάει να κάνει τεστ DNA για να καταλάβετε, γιατί από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να παρακολουθώ το Kardashians, το reality, γιατί γύρισα στην Ελλάδα και απέκτησα ζωή, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν βγήκε αυτό το τεστ DNA. Όπου μόλις με ενημερώσαν από εδώ πέρα, τη βγήκε και λέω: είχε κάνει τεστ DNA! Βγήκε αυτό το τεστ DNA! Κι όμως βγήκε αυτό το τεστ DNA. Και ναι, η Khloe Kardashian είναι η κόρη του Kardashian, του μεγαλοδικηγόρου αυτού του Kardashian. Είναι δηλαδή πραγματική αδερφή της Kim και της Courtney Kardashian. Ήρθε λοιπόν η Chris και έδωσε τα αποδεικτικά και αυτό και το. Σωστά, Αστερόπη! Σωστά μου λες εσύ μάλλον τώρα, αλλά δεν πειράζει, μπορεί και να μην σε ακούω κιόλας. Λοιπόν, σε άλλα νέα, θέλω κάπου εδώ εγώ να σας... Θέλω να πάμε λίγο και στην Έμιλι Ρατακόφσκι, η οποία παλεύει με κάτι... Πάμε ή δεν πάμε? Δεν σας ακούω. Πάμε. Μπράβο. Θέλω να πάμε λοιπόν λίγο και στην Έμιλι
Έλερα Τακόφσκι, η οποία παλεύει, παιδιά, με κάτι zombie. Και μια και έτσι, αυτό που είδα, δηλαδή, με την, αυτό που είδα στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω αν έχουμε και πλάνα, και μάλλον έχουμε πλάνα που μπορεί να τα δείξουμε στην, θα τα δείξουμε στην πορεία. Θέλω να σας πω, γιατί έρχεται το Halloween και είναι όλο και περισσότερος ο κόσμος πλέον που γιορτάζει το Halloween εδώ στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω ότι έρχεται και το Zombie Fest, παιδιά, στο Αλού Fun Park. Στις 27 του μηνός, το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, Zombie θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο Αλού Fun Park από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Αν φοβάστε πάρα πολύ, καλό θα ήταν να μην πάτε. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσει αυτή η φάση, καλό θα ήταν να πάτε και να βρεθείτε εκεί πέρα, γιατί Zombie θα δείτε από το πουθενά, παιδιά, ακόμα και πάνω στα παιχνίδια. 27 λοιπόν του μηνός, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Αλού Fun Park. Οπότε, go for it, πάρτε και ένα φίλο σας, πάρτε και μια φίλη σας, για να παλέψετε κι εσείς με τα zombie όπως η Έμιλη Ραταγόφσκι. Πάμε λοιπόν τώρα να φύγουμε για ένα στο break. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε. Επιλέξει ένα βίντεο κλιπ το οποίο θέλω να συζητήσω πάρα πολύ μαζί σας. Ένα βίντεο κλιπ το οποίο έχει υπόθεση από την αρχή του μέχρι και το τέλος του. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου θύμισε πάρα πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα όμως μόλις επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, έχω επιστρέψει και θέλω να σας μιλήσω για αυτά τα δύο υπέροχα drones, παιδιά, τα οποία θα σας κάνουν να βλέπετε πραγματικά τον κόσμο από ψηλά, και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να τα κάνετε δικά σας. Και φυσικά, εάν δεν ήταν και τα καταστήματα DJI Store στα Ελλάδος, εμείς δεν θα μπορούσαμε αυτά να σας τα δώσουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα DJI Spark, παιδιά, και ένα DJI Mavic Air, αυτά είναι τα δύο drone τα οποία θα γίνουν δικά σας. Λίγα λόγια θα σας πω για το DJI Spark, το οποίο είναι εύκολο στη μεταφορά του, με πάρα πολλές λειτουργίες πτήσης, παιδιά, όπου με ένα κούνημα των χεριών, αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε, με ένα κούνημα των χεριών έρχεται κοντά σας για να βγάλετε την τέλεια selfie. Έχει εμβέλεια, παιδιά, 2 χιλιόμετρα σε ανοιχτό πεδίο. Ενώ έχουμε το DJI, το Mavic Air, το οποίο είναι αυτό εδώ το drone που είναι λίγο, θα σας το δείξω τώρα, είναι ένα μικρό και πτυσσόμενο, παιδιά, drone, το οποίο έχει λήψη φωτογραφίας και βίντεο, το δείχνω σωστά, λήψη φωτογραφίας και βίντεο, παιδιά, ενώ μπορεί να τραβήξει επίσης βίντεο 4K, ναι, θα τα δείτε τώρα όλα εδώ μπροστά σας, μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K, όπως επίσης, παιδιά, να σας πω ότι έχει εσωτερική χωρητικότητα 8 GB και διαθέτει, παιδιά, σύστημα μετάδοσης βίντεο μέσω Wi-Fi. Όλα αυτά αρκεί να γράψετε MAD, να αφήσετε και το ονοματεπώνυμό σας και να κάνετε την αποστολή στο 54981. Με την χρέωση είναι 1,49 ευρώ ένα SMS που εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Ενώ κερδίζετε όλοι μία δωρεάν επιταγή 3 ευρώ από το lookstyle.gr και τους όρους συμμετοχής στο mat.gr για να γίνουν αυτά τα δύο υπέροχα drone δικά σας και να βλέπετε τον κόσμο από ψηλά. Όλα αυτά για εσάς από εμάς. Λοιπόν, πάμε, μπράβο, πάμε λίγο να σας πω και για την υπέροχη αυτή τη συλλογή, παιδιά, της Wet n Wild, αυτή τη limited edition collection του Fire and Ice, όπως μου αρέσει εδώ πέρα και όπως λέγεται ουσιαστικά, Fire and Ice, παιδιά. Το μεταλλικό είναι από τα χρώματα τα οποία κυριαρχούν, από τις υφές για την ακρίβεια, οι οποίες κυριαρχούν για το χειμώνα του 2018. Η Wet n Wild, όπως σας έχω ξαναπεί, δημιουργεί τάση. Σας δείχνω μερικά, λίγα μάλλον, από τη συγκεκριμένη συλλογή. Εδώ έχουμε τις σκιές, το bronzer, αλλά και το highlighter μας. Είναι τρία προϊόντα τα οποία η Wet n Wild δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει σε οποιαδήποτε collection, σε οποιαδήποτε edition μάλλον, είτε limited είτε όχι, σε οποιαδήποτε σειρά, τέλος πάντων, καταλάβατε, γιατί κόλλησε και το κεφάλι μου, βγάζει, είτε είναι limited είτε όχι, πάντως η συγκεκριμένη είναι απίθανη, γι' αυτό θέλω να σας πω να προλάβετε, skourascosmetics.gr, μπορείτε να μπείτε και να κάνετε τις παραγγελίες σας, να τα, εδώ τα έχω, όπως επίσης, παιδιά, να κάνετε και την Wet n Wild follow στα social media για να δείτε ό,τι καινούριο βγαίνει από την αγαπημένη μας Wet n Wild. Λοιπόν, θέλω λίγο τώρα να σχολιάσουμε το βίντεο κλιπ, παιδιά, του Sneak. Το νέο βίντεο κλιπ του Sneak, το Gangsta, το οποίο είναι από τα πρώτα, όχι από τα πρώτα, είναι από τα βίντεο κλιπ πραγματικά που σου δίνουν την αίσθηση ότι παρακολουθείς κάτι κινηματογραφικό. Σου κάνει, είναι, πραγματεύεται μια ληστεία, όπως όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εσάς έχετε δει.
πραγματεύεται μια ληστεία. Έχουμε τα πλάνα, δεν ξέρω αν έχουμε τα πλάνα. Τα έχουμε. Τέλος πάντων, αν τα έχουμε, επειδή δεν ακούω τώρα εγώ, λογικά θα πέσουν από πάνω για να τα δούμε. Αυτό που... Εδώ είναι λοιπόν, μπράβο. Είναι το Gangsta, είναι το τραγούδι του Sneak. Βλέπετε ότι είναι κυρισμένο σε ένα... Ξεκινάει δηλαδή σε ένα υπόγειο πάρκινγκ. Όλο αυτό... Βαρέθηκες εσύ, εντάξει, δεν πειράζει, προχωράμε. Λοιπόν, έχει γυριστεί με έναν υπέροχο τρόπο, είναι όλο κινηματογραφικό. Έτσι λίγο, δεν σας λέω και πάρα πολλά. Έχει αυτό λίγο με τις μάσκες που σου θυμίζει μια ταινία. Πώς λεγόταν, παιδιά, η ταινία αυτή, θα σκάσω. Φωνάξτε, μπράβο, το The Town, ακριβώς. Το οποίο βέβαια έρχεται και σου θυμίζει και λίγο, γιατί είναι και λίγο επίκαιρο και σου κάνει λίγο Casa de Papel. Αυτό με τη μάσκα. Υπάρχει ένα κυνηγητό, με την αστυνομία. Υπάρχει και όλο αυτό το... Κλείνει τέλος πάντων. Έχει αρχή, μέση και τέλος το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ. Εγώ το έχω λατρέψει. Μου αρέσει γενικά να παρακολουθώ βίντεο clips, music videos, πείτε το όπως θέλετε. Μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ music videos τα οποία έχουν έτσι μία δομή και δεν υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι μια κοπέλα που θα τραγουδάει ή ένα αγόρι που θα τραγουδάει και θα υπάρχει ένα έρωτα από πίσω και όλο αυτό. Όχι. Ο Sneak κάνει την ανατροπή και ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Έξω και το ότι έχει μάλιστα και τόσο πάρα πολύ φανατικό κοινό. Αλλά μπορείτε να δείτε λίγο από τα πλάνα πόσο καλογυρισμένο είναι αυτό το βίντεο clip. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα κατάλληλο για ανηλίκους ή κατάλληλο για άνω των 15 ετών κλπ. Γιατί υπάρχει ένας φόνος εκεί όπου όλοι τον παρακολουθούμε. Είναι σε ένα γκαράζ γυρισμένο, γνωστό σε όλους μας που είναι αυτό το γκαράζ φυσικά, έτσι, το έχετε καταλάβει όλοι. Αλλά εάν δεν ακούς, αυτό που μπορείς να καταλάβεις σίγουρα είναι... Αυτό που μάλλον η εικόνα που παίρνεις από αυτό είναι πως θα μπορούσε να είναι γυρισμένο και κάπου στο εξωτερικό και να είναι μια παραγωγή του εξωτερικού. Αν είναι λοιπόν και το περιπολικό, το οποίο είναι ξεκάθαρα ελληνικό. Λοιπόν, δείτε λίγο έτσι τα πλάνα, γιατί ειλικρινά αξίζει. Εδώ είναι πάρα πολύ αληθινό, είναι σαν ταινία όλο αυτό. Και επειδή τόση ώρα μιλάω γύρω από το βίντεο κλιπ και λέω 5 πράγματα γύρω από το βίντεο κλιπ, θα ήταν πιστεύω καλύτερο να πάμε να το δούμε μαζί. Και όταν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιστρέψω μόνη μου, να ξέρετε. Θα επιστρέψουμε με παρέα, θα επιστρέψουμε με πολύ πολύ όμορφη παρέα. Και ο Δέλτα θα είναι εδώ για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε με αυτό το υπέροχο παιδί, τον υπέροχο μουσικό, το πολύ ταλαντούχο παιδί, για την πορεία του από εδώ και στο εξής, για το τι έχει ξεκινήσει, να δούμε και το music video του. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε τώρα να απολαύσουμε βίντεο κλιπ από Sneak και επιστρέφω αμέσως μετά. Έχουμε επιστρέψει, τι μου κάνετε, πώς είστε. Όπως έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά, η εκπομπή έχει μεγαλώσει και θα είμαστε παρέα καθημερινά για μία ολόκληρη ώρα. Έτσι λοιπόν, τι ωραία που με βλέπετε τώρα όρθια, γιατί πριν καθόμουν έτσι γλυκύτατη όπως με έχετε συνηθίσει ποτέ. Σε πολύ λίγο στην παρέα μου, όπως είπα και πριν από λίγο, θα είναι ο Δέλτα. Πριν όμως έρθει εδώ για να το γνωρίσουμε και για να καταλάβετε τι εστί η Δέλτα, πολύ όμορφο θα σας πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, κορίτσια μου, θέλω έτσι να έρθετε όλες εδώ μπροστά. Δηλώνεις και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο, γιατί να σας μιλήσω, παιδιά, για το μουσικό show αυτό, το οποίο έρχεται στο Open TV και φυσικά μιλάω για το Λαμπάντα. Εάν λοιπόν είσαστε από αγόρι, γιατί ψάχνουμε το μεγαλύτερο boy band, το οποίο θα φτιαχτεί εδώ στην Ελλάδα, από 14 και άνω, παιδιά, τώρα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Να σας πω ότι από αυτό το show, το talent show, βγήκε φυσικά ένα πολύ μεγάλο boy band, το οποίο είναι η CNCO. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα, ότι εκεί θα συναντήσετε, ας πούμε, Λένη Φουρέιρα, τον Μιχάλη Κουινέλη, αλλά και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Αυτοί θα είναι οι τρεις κριτές. Και επίσης, σε παρουσιάστρια, η Άννα Μαρία Βέλη και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panic Records για να ξεκινήσει η καριέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, καλά όλα αυτά που συζητάμε εμείς εδώ παρέα και τα λέμε. Όμως τώρα θέλω να υποδεχτώ τον Δέλτα, θέλω να το γνωρίσετε και εσείς. Και δεν ξέρω αν έχεις... Πολύ. Αλήθεια. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Που είσαι στην παρέα μου. Αρχικά. Πίστεψέ με, θα προσπαθήσω να πετάξω από πάνω σου όλο το άγχος. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ωραία. Θέλω πάρα πολύ να σε γνωρίσω. Και
ακούμε και το τραγούδι στο οποίο κυκλοφορεί το Σάββατο αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Και θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο να δούμε και το music video. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, θέλω λίγο να γνωριστούμε. Είσαι ο Δέλτα, λοιπόν. Ακριβώς. Ασχολείσαι με τη μουσική πόσα χρόνια? Από 5 χρονών πρώτη φορά. Ναι. Ξεκίνησα... Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου. Ακριβώς. Ξεκίνησα πια από 5 χρονών, που παίζα πρώτη φορά. Μέχρι 6η δημοτικού. Μετά σταμάτησα τελείως για ένα χρόνο, δεν άκουγα καθόλου μουσική. Δεν άκουγες καθόλου μουσική. Και μετά ανακάλυψα τη ροκ. Oh. Που είναι που άλλαξε η ζωή μου και ξεκίνησα να παίζω μετά πάρα πολύ κιθάρα. Και ξεκίνησα να γράφω μουσική και να παίζω όλο και περισσότερο, να γράφω τα δικά μου τραγούδια πρώτη φορά. Και... Αυτό σε τι ηλικία? Στα 14 έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Στα 14 έγραψα το πρώτο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όχι, αλλά. Δεν σταμάτησα να προσπαθώ και μετά στα 17 πήγα στο Λονδίνο και εκεί πραγματικά βρήκα τον εαυτό μου. Επειδή εκεί ουσιαστικά έφτιαξα ένα συγκρότημα και υπήρχαν πάρα πολλά συγκροτήματα εκεί γύρω που έπαιζαν σε pub, σε διάφορα μικρά club. Ισχύει, παιδιά. Και ουσιαστικά επειδή εκεί δεν μπορεί να παίζει διασκευές όλη την ώρα και θέλει ο κόσμος να ακούει καινούργια μουσική, αναγκαστικά έπρεπε να γράφω όλο και περισσότερο για να μπορούμε να παίζουμε live. Εκεί γνώρισες, εκεί έφτιαξες το group σου το οποίο ήταν από Έλληνες ή ήταν... Ήταν ένας Έλληνας και δύο ξένοι, δύο Άγγλοι. Ήταν ένας Έλληνας και δύο ξένοι. Εσύ έχεις κάποια σχέση με την Αγγλία? Ναι, η μητέρα μου είναι Αγγλίδα από το Manchester. Τι ωραία. Και έχει μετακομίσει και η γιαγιά μου στην Ελλάδα. Αλήθεια. Ναι, με την οποία έχω μεγαλώσει ένα τεράστιο διάστημα της παιδικής μου ηλικίας. Και αυτό, ναι. Στο εξωτερικό πήγες να ασχοληθείς με τη μουσική? Όχι, άσχετο. Πήγα να σπουδάσω γενικά μηχανολόγος, μηχανικός, καμία σχέση. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι συμφοιτητές μου που φτιάξαν το συγκρότημα μας ήταν στο ίδιο τμήμα ουσιαστικά. Και ασχολούνταν πάρα πολύ με τη μουσική. Οπότε πέρασες πάρα πολύ χρόνο εκτός από το να τελειώσει το πανεπιστήμιο και τις σπουδές, πέρασες πάρα πολύ χρόνο γύρω από τη μουσική. Ακριβώς. Ναι. Άκου τώρα. Με τα παιδιά αυτά έχεις επαφή? Ναι, φυσικά. Τις το έστειλα κιόλας και ήταν πολύ συγκινητικό, επειδή ο κιθαρίστας ο Έλληνας ουσιαστικά που είδε το τραγούδι, ανέβασε στο Facebook ένα post που λέει από όλους μας που ήμασταν στην Αγγλία τότε, πάντα ήξερα πως ήσουν ο μόνος που μπορούσες να τα καταφέρεις. Έλα. Χαίρομαι που τα κατάφερες. Ναι, όχι, ήταν πολύ ωραίο. Τι ωραίο. Ναι. Εσύ είχες ερωτήματα μόνο από ξένη μουσική, δηλαδή από μικρός πάντα έκουγες μόνο ξένη μουσική? Ναι, επειδή ουσιαστικά με τη μητέρα μου που μεγάλωσα και τον αδερφό μου, ακούγαμε κυρίως Rolling Stones, Simon & Garfunkel και στο σπίτι είχα Beatles, μόνο τέτοιες επιρροές. Α, και εσύ. Αλλά την άλλη, εντάξει, άκουγα και ελληνικά. Δηλαδή η πρώτη μου συναυλία που πήγα ποτέ ήταν του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Η πρώτη μου συναυλία που πήγα ποτέ και εγώ ήταν του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Στο Λυκαβητό. Και... Ναι. Και αυτό και με είχε πάει η μητέρα μου και είχαμε πάει μαζί ουσιαστικά και είχαν ενθουσιαστεί, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι και έπαιζε, ήταν πολύ καλός μουσικός, αλλά και τραγουδούσε πολύ ωραία. Είχε τρομερό συνέστημα. Ναι. Είναι από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που έχω δεθεί, ας πούμε. Έχεις γενικά ακούς τώρα, παρακολουθείς καθόλου τα πράγματα ως προς το κομμάτι της ελληνικής μουσικής? Ναι, αλλά σε περιορισμένο βαθμό. Δηλαδή, οι Μέλισσες μου αρέσουν αρκετά. Ο Χατζηγιάννης. Εντάξει, μου αρέσει τα παλιά του ακόμη πάρα πολύ. Αυτά είναι περιορισμένα τα πράγματα που ακούω. Ελληνικά έχεις προσπαθήσει να γράψεις εσύ? Ναι. Αλλά όχι πολύ επιτυχημένα. Είναι διαφορετικό, επειδή μου βγαίνει αυθόρμητα να γράφω στα αγγλικά. Επειδή και μικρό στο σπίτι, δηλαδή τα αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα ακριβώς. Άρα μου βγαίνει τελείως αυθόρμητα. Αν μου βγει στα ελληνικά κανένα τραγούδι, θα γράψω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν τα αποκλείω. Κάνεις και μουσική και στίχους. Ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι τώρα εγώ. Σου έρχονται πρώτα οι στίχοι και μετά πας και κουμπώνεις τη μουσική από πάνω, ή πρώτα παίζεις μουσική? Όχι, και μετά? Πρώτα μου έρχεται η μουσική και μετά οι στίχοι. Και οι στίχοι βασικά τις τελειώνω στο τέλος, όσο πιο αργά γίνεται. Επειδή πάντα ουσιαστικά αναβάλω αυτά που πρέπει να κάνω. Αλλά και αυτό ισχύει και με τους στίχους πάρα πολύ. Και για παράδειγμα, για αυτό το τραγούδι τώρα που έχει βγει, τελείωσα τους στίχους τη μέρα πριν ηχογραφήσω τη φωνή. Δηλαδή ήμουν το βράδυ πριν και τους τελείωνα. Και ουσιαστικά την επόμενη μέρα το ηχογράφησα με τους στίχους που είχα γράψει το προηγούμενο βράδυ. Μιλάμε για το Silent Evolution. Το Silent Evolution, ναι. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά. Θα πούμε ότι θα πάμε να δούμε το music video του Silent Evolution. Θα επιστρέψουμε και θα πούμε ακόμα περισσότερα
Δεν έχω προς το παρόν, γιατί τα έχω κάνει πριν, οπότε σας βλέπω εσάς εκεί πάνω και σας ακούω, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το music video του Silent Evolution από τον Delta και επιστρέφουμε αμέσως μετά να σχολιάσουμε και το music video. Να μας πεις και λίγα λόγια για το τραγούδι, να μας πεις και τι ετοιμάζεις φυσικά από εδώ και πέρα, που θα σε δούμε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το music video του Silent Revolution και όσο εμείς το ακούγαμε και το βλέπαμε παράλληλα, η ιδέα αυτή του βίντεο κλιπ πώς ήρθε? Ήρθε από σένα, ήρθε από το σκηνοθέτη? Ουσιαστικά, εγώ είχα στείλει στην αρχή ο Τζίμο Δροσινός που έκανε το βίντεο κλιπ. Είναι στο Λονδίνο και του έστειλα στην αρχή το τραγούδι μέσα ενός email, επειδή τον ξέρω και προσωπικά έχει έρθει και σε live που να με δει. Και ήταν τρομερό, επειδή με ρώτησε, αφού το άκουσε και λοιπά και ήθελε πάρα πολύ να το κάνει, με ρώτησε περί τίνος πρόκειται το τραγούδι και το τι βγάζει σε μένα. Και εκεί που καταλήξαμε ότι στον καθένα μπορεί να βγάλει κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά έχουν όλα ένα κοινό άξονα, ότι ουσιαστικά ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να υπομένουν μια κατάσταση, είτε αυτό είναι μια σχέση, είτε μια κατάσταση άλλου είδους, είτε οτιδήποτε μπορεί να σε καταπιέζει. Και είναι ουσιαστικά ένα σημείο που φτάνουμε όλοι μας, που κάτι αλλάζει, κάνει ένα τσικ και ξυπνάει μέσα σου και ξαφνικά δημιουργείται μια αλλαγή. Ναι, στο μηδέν, ας πούμε. Εξού και το Silent Revolution, αυτό τον ρώτησα, ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ σιωπηλά. Και μετά έρχεσαι και φέρνεις τον άλλον εξαπίνεις και του λες, άκου να δεις κάτι, αν είσαι μια σχέση, ας πούμε, χωρίζουν. Μα γιατί? Γιατί μου ξύπνησε? Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο εσύ το έχεις βιώσει, είναι κάτι το οποίο... Είναι κάτι, γιατί μπορεί να γράφεις τραγούδια από δικά σου βιώματα ή μπορεί να γράφεις τραγούδια που έχουν πει, ας πούμε, κατά καιρούς, ότι γράφουν τραγούδια έχοντας ακούσει τα βιώματα κάποιου άλλου. Προσπαθούν λίγο να τα φέρουν και να τα ενσωματώσουν σε εκείνους και τα γράφουν. Όχι, τα τραγούδια είναι κατά κύριο λόγο δικά μου βιώματα. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω καν πώς μπορεί να το κάνει κάποιος. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, φυσικά και το έχω βιώσει και πιστεύω πως όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν αντέχεις άλλο και λες αυτό ήταν, φτάνει. Ώρα να αλλάξω την κατάσταση. Ακριβώς. Και γι' αυτό και στο ρεφρέν ουσιαστικά είναι τόσο ανεβαστικό. Επειδή είναι η στιγμή που ξυπνάει κάτι μέσα σου και λες αυτό ήταν και έχεις και ένα positive energy, ας πούμε, μαζί. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ μοιράζεσαι καθόλου μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας? Δηλαδή προσπαθείς ό,τι κάνεις εκτός από την Ελλάδα να το δίνεις και έξω? Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και όχι μόνο στην Αγγλία συγκεκριμένα, επειδή το κοινό υπάρχει και στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που είναι πολύ έντονο. Αλλά ναι, ο στόχος μου είναι ουσιαστικά να γυρίσει και να κάνει μια περιοδεία στην Αγγλία, επειδή παλαιότερα, όταν ήμουν 5 χρόνια που σπούδαζα, είχα ξεκινήσει να χτίζω ένα κοινό. Αλλά μετά έπρεπε να γυρίσω πίσω. Και τώρα πιστεύω πως με το καινούργιο τραγούδι και με τα καινούργια πράγματα που έρχονται, θα είναι μια ευκαιρία να γυρίσω και να κάνω ένα tour όπως θα ήθελα τότε να κάνω στην Αγγλία. Πόσο καιρό έχεις επιστρέψει στην Ελλάδα? 3 χρόνια. Έχεις επιστρέψει 3 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα 3 χρόνια έχεις μείνει λίγο μακριά από το κοινό σου, σαν να λέμε. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θέλεις να επιστρέψεις? Ναι, 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 πάρα πολύ. Τι είναι το επόμενο που ετοιμάζεις ή τα επόμενα που ετοιμάζεις? Τα επόμενα. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που θα βγει σε 1,5 μήνα περίπου, το δεύτερο single. Έχω ηχογραφήσει αρκετά τραγούδια που είναι τελειωμένα, όπως είναι το Silent Revolution. Και ουσιαστικά τώρα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να βγαίνουν, ίσως και σε μορφή άλμπουμ σε λίγο καιρό, είτε σαν singles ξεχωριστά. Και αυτό ο σκοπός είναι ουσιαστικά να ξεκινήσω να χτίζω ένα κοινό με αυτά τα τραγούδια και να ξεκινήσω να κάνω live και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στο εξωτερικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τα τραγούδια που έλεγες ότι στο παρελθόν, όταν ήσουν, ας πούμε, στην Αγγλία και είχατε φτιάξει την μπάντα και έγραφες συνέχεια μουσική, 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 από αυτά τα τραγούδια έχεις κρατήσει κανένα και να πεις ότι θα το ηχογραφήσω και θα το βάλω, ας πούμε, σε κάποιο άλμπουμ μου? Ένα τραγούδι που λέγεται Addicted to Your Love. Και είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα, είναι πριν από 3 χρόνια, περίπου 3,5. Και είναι ουσιαστικά μια στιγμή που κάθισα ένα βράδυ σπίτι μου στην Αγγλία και είχα μια τρομερή συνειδητοποίηση και το έγραψα αυτό που λένε μέσα σε 5 λεπτά, δηλαδή σε 10 λεπτά πριν τελείωσε όλο το τραγούδι από την αρχή μέχρι το τέλος. Μουσική στοιχή. Μουσική στοιχή τα πάντα, ναι. Που πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή σε άλλα τραγούδια θέλει περισσότερη δουλειά. Το οποίο είναι εξίσου ανεβαστικό, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Λίγο άλλο ύφος έχει από το Silent Revolution. Λίγο πιο dark ίσως. Αλλά ναι. Έχεις καθόλου σχέση με... Και με δηλαδή, εγώ θα σε έβλεπα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, και με μια κιθάρα unplugged, να
κάνεις λίγο και το unbalanced version, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή... ναι, όχι, μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Επειδή ουσιαστικά, ειδικά το ακουστικό, έχει μια άλλη επαφή και με το κοινό. Δηλαδή είναι πολύ άμεσο, μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχεσαι δηλαδή πολύ κοντά με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Α, γιατί η ροκ έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, έτσι δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να είναι αυτό που. Καμιά φορά, ξέρεις, όταν ακούς ροκ, μπορεί να έχεις αυτό στο κεφάλι ότι τα σπάνε όλοι από κάτω και γίνεται ο κακός ο χαμός. Αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι που είναι έτσι το πιο ήρεμο και το πιο silent. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζεις, κάποια μπάντα ενδεχομένως που ξεχωρίζεις τώρα. Αυτή τη στιγμή. Πιο καινούρια. Πιο καινούρια. Όχι απαραίτητα ναι, σε ελληνικό επίπεδο, έτσι γενικό. Η Nothing But Thieves μου αρέσουν πολύ, mm-hmm. που είναι Άγγλοι. Η Καλείο μου αρέσουν αρκετά. Καλέο. Mm-hmm. Καλείο. Ναι. Από καινούργια συγκροτήματα αυτά. Τώρα είναι και μεμονωμένοι καλλιτέχνες που έχω αρχίσει όμως να ακούω περισσότερο. Όπως είναι ο Λούις Καπάλντι. Uh-huh. Είναι πάρα πολύ καλός. Ο James Bay μου αρέσει πάρα πολύ. Το πας πιο ψαγμένα πάντως. Έχω να πω. Δηλαδή ψάχνεις πολύ, ναι, πίσω πολύ, από τη μουσική. Και πάντα όταν ακούω ένα καλλιτέχνη, πάντα με ενδιαφέρει από πού έχει επηρεαστεί και ουσιαστικά είναι σαν να σκάβεις λίγο πιο βαθιά και βλέπεις τις επιρροές που έχει ο καθένας. Και είναι γι' αυτό πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αν σου ζητούσα τώρα εγώ να μου τραγουδήσεις κάτι, θα το έκανες, πιστεύεις? Ακαπέλα, πολύ δύσκολο. Με κιθάρα, πιο εύκολα. Αλλά δεν έχω μαζί μου κιθάρα. Δεν έχουμε κιθάρα όμως, παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θέλω να δώσουμε ένα ραντεβού με την κιθάρα σου. Για να μας, τραγουδήσεις κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος πού μπορεί να σε βρει? Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια εμφάνιση την οποία ενδέχεται να κάνεις ή μπορεί να ετοιμάζεις. Πού μπορεί αυτά να τα δει ο κόσμος? Θα μπορείτε να με ακολουθήσει στα social media, που είναι Delta Official, αλλά είναι D3LTA. Και ουσιαστικά από εκεί να παρακολουθείς το πού θα κάνω live, τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό, επειδή πρώτα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το τραγούδι και μετά να δούμε σε ποια μέρη θα ξεκινήσουμε τα πρώτα live. Είμαστε τώρα παρέα εδώ και γύρω στα 20 λεπτά και δεν σε έχω ρωτήσει και θέλω να σε ρωτήσω, τον Delta από πού έχει προκύψει? Πολύ καλή ερώτηση. Ουσιαστικά, εγώ μεγάλωσα σε μια περιοχή της Γλυφάδας που ήταν όλα πάρα, πάρα πολύ ήρεμα. Ναι. Που ουσιαστικά πάρα πολύ λίγα πράγματα συνέβαιναν στη γειτονιά. Και ακριβώς στο δίπλα διαμέρισμα στην πολυκατοικία που μεγάλωσα, ναι. ήταν ένας πάρα, πάρα πολύ μυστήριος άνθρωπος που έμενε εκεί. Ο οποίος ουσιαστικά έβαζε πάρα πολύ δυνατά τη μουσική, νομίζει ήταν συγγραφέας, δεν είμαι καν σίγουρος. Και υπήρχε ένα τρομερό μυστήριο γύρω από αυτόν. Ναι. Και εγώ, όταν ήμουν μικρός, ουσιαστικά πήγαινα στον μπαλκόνι δίπλα να δω, να κοιτάξω το παράθυρο, να δω το τι γίνεται, το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά πάντα ουσιαστικά ήταν κάτι το απρόσιτο, κάτι το οποίο δεν... σαν ένα μυστήριο που τον περιέβαλε mm-hmm. πάρα πολύ έντονα. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω και να τον μάθω. Το οποίο ποτέ δεν τα κατάφερα. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρω πώς τον λένε αυτόν τον άνθρωπο. Και το μόνο που ήξερα γι' αυτόν. Ξέρεις ήταν... αν υπάρχει ακόμα, αν είναι ακόμα εκεί. Ακόμη εκεί, όχι, δεν έχει μετακομίσει. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια εκεί ήταν. Αλλά ποτέ δεν έμαθα το όνομά του. Αλλά το μόνο που ήξερα γι' αυτόν ήταν στο κουδούνι ότι έγραφε ένα Delta. Και τίποτα άλλο. Και ήταν ένα μυστήριο που υπήρχε γύρω από αυτόν τον άνθρωπο που. Και η μουσική γι' αυτό συμβολίζει για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα μυστήριο το οποίο εγώ θέλω να εξερευνήσω. Υπέροχο. Υπέροχο. Εγώ αυτό έχω να πω, μόνο τίποτα άλλο. Θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ. Αλήθεια, σου εύχομαι, δεν ξέρω, καλή αρχή σε αυτό το νέο σου βήμα, γιατί ουσιαστικά η μουσική είναι στη ζωή σου και θα είναι για πάντα στη ζωή σου. Ακριβώς. Πραγματικά εύχομαι να κάνεις αυτή την περιοδία που θέλεις στο εξωτερικό, γιατί επειδή έχεις ζήσει στην Αγγλία και έχεις και αυτό το αγγλικό φυσικό και έχεις και λίγο αυτή την αγγλική φιλοσοφία και επειδή έχει τύχει και εγώ να έχω ζήσει λίγο και να καταλαβαίνω αυτό που μου λες και το αισθάνομαι πάρα πολύ, στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να γυρίσεις όλη την Αγγλία και να κάνεις αυτό το tour που ονειρεύεσαι. Και φυσικά σε 1,5 μήνα να ξανάρθεις και με τα επόμενα τραγούδια που θα έχεις, με την κιθάρα σου για να τραγουδήσουμε και παρέα. Αυτός ήταν ο Delta λοιπόν που σας έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα είναι στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενώ εδώ ανθρώπους νέους και τόσο γλυκές και ευγενικές φυσιογνωμίες. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό και τόσο ωραία αγόρια. Δηλαδή τα έχεις όλα, σαν να λέμε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 ώρες όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε θέλω να μου περάσετε υπέροχα. Σας στέλνω ένα τεράστιο φιλί. Go for it και κάνετε follow τον Delta στα social media και από εκεί θα μαθαίνετε τα πάντα, οτιδήποτε τρέχει για αυτόν και γενικότερα πίσω από αυτό το μυστήριο του Delta. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας.